Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πιέσεις για τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στο ύψος των 5.000 ευρώ συνεχίζει να ασκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς θεωρεί ότι οι απαλλαγές στην Ελλάδα επιτρέπουν σε πάνω από τους μισούς μισθωτούς να εξαιρούνται από την φορολογία εισοδήματος. Σε συνολική συμφωνία πριν από το τέλος του έτους για αξιολόγηση και χρέος, ζητά ο Πιέρ Μοσκοβισί. Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, ο οποίος και θα βρίσκεται στην Αθήνα την προσεχή Δευτέρα, δηλώνει αισιόδοξος για μια θετική συζήτηση πάνω σε όλα τα ζητήματα στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Επενδύσεις 300 εκατομμυρίων ευρώ έχει πραγματοποιήσει τα χρόνια της κρίσης η Grivalia Properties. Όπως τονίζει στο insider.gr, η Διευθύντρια Εργασιών της εταιρείας Ναταλία Στράφτη προβλέπει επενδύσεις άλλων 300 εκατομμυρίων ευρώ στο εμπορικό κομμάτι και επιπλέον επενδύσεις σε ξενοδοχεία με βασική στόχευση την ελληνική αγορά. Black Friday ή Μαύρη Παρασκευή σήμερα και όπως τονίζουν οι ειδικοί, μια περίοδος αιχμής για τις πωλήσεις είναι φυσικά και περίοδος αιχμής για τους εγκληματίες. Και μιλάμε για τους κυβερνοεγκληματίες βέβαια, οι οποίοι είναι ικανοί ακόμα και να στήσουν ένα 100% ψεύτικο κατάστημα με απίστευτα ελκυστικές προσφορές. Προσοχή λοιπόν στις επιθέσεις. Το τι κάνει η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνεται σε 623,01 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,09%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.